Μαθητές τουλάχιστον 10 δημοτικών σχολείων θα επισκεφθούν αυτή την εβδομάδα το Μουσικό Σχολείο της Ηλίας που εδρεύει στο Βαρθολομιό και θα έρθουν σε επαφή με τη μουσική και πολλά μουσικά όργανα. Η δράση αυτή που γίνεται στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας και θα διαρκέσει μέχρι και την επόμενη Παρασκευή είναι μια ιδέα της Διευθύντριας του Μουσικού Σχολείου, κυρίας Μαρίας Μπίρμπα, ιδέα που στηρίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών και Διδασκόντων και έχει αγκαλιάσει Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όλη αυτή η δράση είναι σε επικοινωνία και με την άδεια φυσικά της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχουμε προσπαθήσει να μην διαταραχτεί η ροή του σχολείου, γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη δράση και τις 5 μέρες κατά τη διάρκεια της θεματικής εβδομάδας του σχολείου μας. Μια πρωτοβουλία καινούρια μάλλον για το σχολείο μας, όπου πλέον φέρνουμε εμείς τους μαθητές εδώ των δημοτικών στα πλαίσια μιας διδακτικής επίσκεψης, να δουν από κοντά τα όργανα, να τα χρησιμοποιήσουν, να παίξουν, να ακούσουν, να δουν το χώρο του σχολείου και έτσι πιστεύουμε ότι είναι καλό και για το δικό μας το σχολείο, αλλά και πολύ περισσότερο για τα παιδιά, τα μικρά που έρχονται και παρακολουθούν κάποια πράγματα που δεν έχουν ευκαιρία να τα δουν καθημερινά. Έχουν έρθει σήμερα παιδιά από το Δημοτικό του Γουμέρου, Νεοχωρίου, Κάστρου. Έτσι, τα παιδιά έρχονται πρώτη φορά στο σχολείο μας. Οι εντυπώσεις των παιδιών που τους βλέπεις, ποιες είναι? Τα παιδιά ξαφνιάζονται ευχάριστα. Νιώθω και λυπάμαι για τον ομό μου ότι τα παιδιά είναι αποκομμένα από τη μουσική. Μιλάμε για βιολί, μιλάμε για βιόλα, βιολοντσέλο, για τα όργανα του λαού μας, του τόπου μας. Και τα παιδιά, δεν ξέρω, δεν προβάλλονται τα όργανα αυτά. Πλαίσια της δράσης που διοργάνωσε το Μουσικό Γυμνάσιο Βαρθολομιού, σχετικά με την γνωριμία των μαθητών των δημοτικών σχολείων με την μουσική και με τις δράσεις του Μουσικού Γυμνασίου, επισκεφτήκαμε εδώ στην έδρα του το Μουσικό Γυμνάσιο, όπου τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο, το θαυμάσιο κόσμο της μουσικής και των μουσικών οργάνων, απέκτησαν εμπειρίες πρωτόγνωρες για αυτούς.